να φερθεί κάτω στην τουρκική κατοχή και σε μια σειρά από θέματα παρόμοια. Δεν σας επηρέασε αυτή όλη η συζήτηση για το κλωσάρι, κύριε Πρόεδρε? Ξέρετε, από τη μια είναι αυτό το οποίο αποπειρώνεται πολύ πιστεύοντας ότι τάχα θα φέρουν τις δύο κοινότητες. Η κατοχή θα πάψει να είναι κατοχή όταν υπάρξει λύση του Κυπριακού. Το να προσπαθείς με κάθε τρόπο να εξοραίσεις εγκλήματα δεν είναι ότι καλύτερο. Προκαλείς ενδεχόμενα τα αντίθετα συναισθήματα. Και από την ώρα που ήταν πάνω σε εθελοντική βάση θα μπορούσε να ήταν όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιούν υπιότερους όρους. Γιατί έτσι το κρίνω από τους δημοσιογράφους βεβαίως. Γιατί από τους δημοσιογράφους αναφέρω. Θα ήταν καλύτερο να γίνεται μια συμφωνία κυρίων μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους όρους. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ορισμένες φορές στην προσπάθεια να επιτύχουμε κάτι, να αρκοθετούμε εν τη ουσία το στόχο που εθέσαμε ότι θα υπηρετήσει μια ανάλογη ενέργεια. Κοιτάξτε τις αντιδράσεις. Αλλά και την ίδια ώρα είναι και κάπως αδόκιμο να προσπαθείς να λες την κατοχή βόρειο τμήμα, να προσπαθείς να πεις ότι ξέρετε δεν είναι κλεμμένες οι περιουσίες. Αφήστε να λυθεί το Κυπριακό και όλα αυτά λόγω και της διευθέτησης θα ξεπεραστούν. Σας ενόχλησε, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά ήταν από την ομπρέλα του ΟΑΣΕ, ενός οργανισμού? Γι' αυτό με ενόχλησε, όχι για τίποτε άλλο. Αν είναι το μεταξύ τους οι δημοσιογράφοι, θα είναι το δικαίωμα τους. Όπως υπάρχουν και ένα σωρό και πολιτικοί και δημοσιογράφοι που αντί να χρησιμοποιούν το ψευδό, μπορεί να μην το χρησιμοποιούν. Δικαίωμα τους. Επιλογή τους. Αλλά το να εμπλέκεις ένα διεθνή οργανισμό, ο οποίος μάλιστα να καθορίζει ότι η εισβολή δεν ήταν εισβολή, η κατοχή δεν είναι κατοχή, οι περιουσίες δεν καταπατούνται. Είναι βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που κάνουν σαφείς αναφορές στα ανάλογα. Και θα είναι το προτιμότερο, αν με ρωτάτε. Δεν θέλω να εμπλακώ, αλλά βλέπω τις αρνητικές συνέπειες μιας προσπάθειας που προκειμένου να εξυπηρετηθεί τάχα ή να υπάρχει συμφιλιωτικό κλίμα, προσπαθούμε να καλύψουμε κάτω από το χαλί την πραγματικότητα, πιστεύοντας πως έτσι δεν υπάρχει. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που θα ευρεθεί η λύση. Είναι από την αποφασιστική βούληση των μερών και ιδιαίτερα εκείνου που κατέκτησε ένα έδαφος, που υπεχρέωσε μετακινήσεις πληθυσμών. Αυτά είναι κάποιες πραγματικότητες και είναι αυτές που αγωνιζόμαστε να λύσουμε. Αυτές θα γίνει κάποιο διάβημα στον όχι ας, με φραστικές, επικαλούμενοι φραστικές, αλλά μέσα από συγκεκριμένα μέτρα. Επειδή η Κύπρος είναι μέλος του ΟΑΣΕ, θα προβεί σε κάποια διαβήματα, κάποιες διευκρινήσεις? Δεν χρειάζεται. Είναι μια πρωτοβουλία που ανελήφθη σε συνεννόηση με μια μερίδα δημοσιογράφων. Mm-hmm. Ούτε η κυβέρνηση θέλει να εμπλακεί, ούτε απλά εκφράζω σαν πολίτης, όχι σαν κράτος με... Για να θεωρηθεί παρέμβαση, ο κάθε ένας είναι ελεύθερος και να συλλογάται και να εκφράζεται. Επομένως, λέω, αυτό είναι κάτι που δεν ήταν η ώρα. Όταν ευρεθεί λύση του Κυπριακού, τότε ναι, να κάτσουμε με νυφαλιότητα, να καταγράψουμε τα ιστορικά γεγονότα χωρίς παραποιήσεις και σταδιακά να καλλιεργήσουμε. Το κλίμα συμφιλίωσης εξάλλου δεν είναι με τις φράσεις που επιτυγχάνεται, είναι με τις πράξεις που επιτυγχάνεται.